ο πολιτικός μας αναλυτής, ο κύριος Στέργιος Κατηχωρίτης. Κύριε Κατηχωρίτη, σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Καλή σας μέρα και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θέλω σας παρακαλώ πολύ να το προσεγγίσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις. Διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες ότι ο Σταύρος Θεοδωράκης για να μπει στη διαδικασία ζητά διάλυση των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Το λέω γιατί είναι η είδηση της ημέρας σε σχέση με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Βέβαια θα το δούμε συνολικά. Ποια είναι η θέση σας? Μια και μιλήσατε για το συνολικά, καλύτερα ακριβώς να το προσεγγίσουμε έτσι στην αρχιτεκτονική του πράγματος. Βεβαίως. Εκ των πραγμάτων όλοι γνωρίζουμε, δεν είναι μόνο θέματα δημοσκοπήσεων, αλλά θέματα πραγματικότητας, ότι κανένα από τα δύο κόμματα, τα μεγάλα κόμματα, θα έλεγα από τις δύο εκφράσεις ενός συγκεκριμένου ταξικού, μιας ταξικής πραγματικότητας που υπάρχει μέσα στην Ελλάδα, δεν μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Μάλιστα. Εκ των παραμβάτων λοιπόν θα υπάρξει η ανάγκη αναζήτησης μιας συνεργασίας ή αν θέλετε και συνεργασιμότητας. Μάλιστα. Είτε του ενός είτε του άλλου. Υπό την έννοια αυτή αποκτά μια σημαντικότητα ως θέση η Δημοκρατική Συμπαράσταξη. Διότι συμπληρώνει ένα ποσοστό το οποίο είναι ικανό είτε συνεργαστεί με το ένα είτε με το άλλο να σχηματιστεί μια κυβέρνηση. Αυτό είναι το ένα μέρος το κυρίαρχο του πράγματος, στο οποίο δεν αμφιβάλλει κανένας. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι στο εσωτερικό πλέον της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, όπως έχουν συνοθηλευτεί πλέον διάφορες μορφές πραγμάτων, φυσικά πρόσωπα, απόψεις, αντιλήψεις πολιτικές και προγράμματα πολιτικά, ναι, αρχίζει ένας εσωτερικός πλέον αγώνας και ο καθένας κοιτάει να πάρει το καλύτερο κομμάτι. Από εδώ είναι και εξασφαλίσει αν θέλετε καλύτερους όρους εσωτερικής πλέον διαπραγμάτευσης σε μια επερχόμενη αναγκαία, όπως είπαμε, κατά την άποψή μας, συνεργασιμότητα που η οποία θα υπάρξει. Υπάρχουν αρκετές θέσεις των ενδιαφερομένων για την ηγεσία αυτής της νέας προσπάθειας. Διαβάζω σήμερα, ας πούμε, τις θέσεις του κυρίου Ραγκούση, που έχουν ενδιαφέρον, θα έλεγε κανείς, σε μια μεγάλη συνέντευξη που έδωσε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τι πιστεύετε εσείς ότι θα πρέπει να έχει ο επόμενος ηγέτης, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να συγκεντρώνει συνδυαστικά χαρακτηριστικά, έτσι δεν είναι? Ο επόμενος ηγέτης εννοείται εκπρόσωπος, θα έλεγα, μπροστάρις, πες το πως θέλετε, της Δημοκρατικής Συμπαράστασης. Ναι, γιατί μην πάμε σε ένα κόμμα πάλι με συνιστώσεις. Εκ των πραγμάτων θα υπάρξουν συγκιστώσεις όπως διαμορφώθηκε το πράγμα. Μάλιστα. Τη θεμελίωση αυτού του μορφώματος ήταν καλή μεν συνολικά, αλλά στα επιμέρους, κατά την ταπεινή μου άποψη, κόλλησε σε μικρότητες που θα εξελιχθούν σε συνιστώσεις και σε αντιλήψεις τρέχουσες. Εν πάση περιπτώσει, λέμε τώρα για να απαντήσω στο ερώτημά σας. Εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει κατά κύριο λόγο να έχει αξιοπιστία. Και αξιοπιστία αυτή τη στιγμή γενικά στο πολιτικό σύστημα, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, δεν είναι και τόσο, είναι αμφισβητήσιμη. Το καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι? Αντιλαμβάνομαι απολύτως. Λοιπόν, θέλω να βάλουμε επομένως, εδώ τώρα. Επομένως, τα χαρακτηριστικά μιας προσωπικότητας η οποία θα πρέπει να έχει αξιοπιστία, πώς να αναζητηθούν και πώς να ευρεθούν. Από εκεί και πέρα το να λέει ο καθένας το δικό του πρόγραμμα, όλοι μπορούμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα καλό, ωραίο, να το τίσουμε, να ασκήσουμε μνημόνια, να κάνουμε, να ράνουμε, να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε. Πολλά μπορούμε να πούμε, πάρα πολλά πράγματα. Αυτό δεν κύριε Κατηχωρίτη, υπάρχουν κάποια πράγματα όμως τα οποία καθορίζουν την προσπάθεια. Όπως είναι διαμορφωμένη η κοινή αντίληψη, και τα ξέρετε αυτά, είστε επικοινωνιολόγους καλύτερα από μένα, όπως είναι διαμορφωμένη η αντίληψη του λαού με τόσα που έχει υποστεί, δεν πιστεύει σε τίποτα. Για να είμαστε έτσι ξεκάθαροι και ειλικρινείς. Σε μια καινούργια προσπάθεια, κατά συνέπεια θα ακολουθήσει την πεπατημένη και πιστεύω ότι μάλλον σίγουρο ότι θα είναι η κυρία Γεννηματά, θα είναι εκείνη η οποία θα προτεύσει.
Μάλιστα. Εσείς πιστεύετε λοιπόν ότι θα είναι η κυρία Γεννηματά. Ένας εκ των ενδιαφερομένων. Είναι το πρόσωπο το οποίο θα ισορροπήσει ο εσωτερικός χώρος και μοιραία, όπως το βάλαμε από την αρχή, θα ισορροπήσει και γενικότερα το πολιτικό σύστημα και θα ισορροπήσει και η πολιτική κατάσταση, όπως είπαμε, έτσι, με όποιον και αν συνεργαστεί σε αυτός χώρος. Ναι, ναι. Για ακούστε με λίγο τώρα, θέλω να υποβάλω ένα ερώτημα πολύ συγκεκριμένο, διότι όπως μπήκε σήμερα, βλέπω ότι την χάνει αποδοχής από αρκετούς. Θέλω τη δική σας άποψη. Επαναλαμβάνω, ο Σταύρος Θεοδωράκης σήμερα είπε και το έχουν πει και άλλα στελέχη στο πρόσφατο παρελθόν, για να πάμε καλά και να πάμε μπροστά σε αυτή την προσπάθεια, πρέπει να υπάρξει διάλυση των προηγούμενων κομμάτων της κεντροαριστεράς, αν θέλουμε να πάμε όλοι μαζί. Λογικό ή όχι, ποια είναι η θέση σας? Δεν θα παίξουμε με την έννοια του λογικού ή παραλόγου. Όλα αυτά κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Κανένας δεν μπορεί να κρίνει από πιο πριν. Έχουμε δει και έχουμε φάει όλα αυτά τα χρόνια στη μάπα που λέει ο ελληνικός λαός. Ναι. Χριστέ και Απόστολε. Λοιπόν, το να λέει ο καθένας, εντάξει, λέει την άποψή του ο άνθρωπος, καλά κάνει και τη λέει. Δημιουργεί έτσι έναν τόρο, μια βαβούρα, ένα επικοινωνιακό τρίκ να πούμε γύρω του, να μαζέψει εκεί πέρα τα ερωτήματα και την θα κάνουμε έτσι, όπως εσείς ρωτάτε τώρα, καθένας κοιτάει να μαζέψει το επικοινωνιακά. Δηλαδή λέτε ότι ουσιαστικά εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν συμφωνείτε με τη διάλυση των κομμάτων? Δεν είναι ότι δεν συμφωνώ με τη διάλυση ή συμφωνώ με τη διάλυση. Λέω απλώς ότι το οποιοδήποτε διακύβευμα αυτή τη στιγμή δεν είναι σε αυτό το μέγεθος. Αυτό το μέγεθος είναι πάρα πολύ μικρό και είναι καθαρά επικοινωνιακό. Ναι. Είναι να πετάξω μία παρόλα, να σας το πω ξεκάθαρα έτσι. Ναι, ναι. Να πετάξω μία παρόλα για να συσπυρώσω και να συγκεντρώσω τον μπούρου-μπούρου της αγοράς, της πολιτικής αγοράς, μια και πρόκειται να υπάρξουν ψηφοφορίες του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης ομάδας, της δημοκρατικής συμπαράταξης. Αυτά τώρα δεν είναι να κουβεντιάζουμε έτσι. Αυτά γίνονται. Ο Ραγκούσης σήμερα λέει πλαφών στις θητείες βουλευτών και υπουργών. Σωστό ή λάθος? Ορίστε. Ο Ραγκούσης σήμερα λέει σε πρωτοσέλιδα πλαφών στις θητείες βουλευτών και υπουργών. Καλώς. Έχουμε ακούσει, είμαστε αρκετά μεγάλοι και χρόνια στο πολιτικό κουρμπέτι. Πολλά έχουμε ακούσει και εγώ μπορώ να σας γράψω Χριστέ και Απόστολε. Ευαγγέλια θα σας γράψω. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε, κύριε Κατηχωρήτη. Αυτή τη στιγμή το 2018 βουλιάζει, το ξέρετε, έχετε δει τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει. Βέβαια. Εάν δεν υπάρξει σύμπνοια, συμπαράταξη, αν θέλετε αλληλοστήριξη ως προς το κοινό πρόβλημα το οποίο έχει η χώρα, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Τα υπόλοιπα τώρα, το τι λέει ο καθένας, και δεν το λέω ας πούμε υποτιμητικά αυτά. Καθένας έχει το δικαίωμα να λέει την άποψή του, να λέει τα προγράμματά του, μάλιστα εν ώψη μιας ψηφοφορίας για το όνομα του Θεού. Ναι. Καλά κάνει και τα λέει. Αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι ευρύτερο, να μας απαντήσουν οι πάντες πώς μπορούμε να ξεφύγουμε το 2018 από τα τεράστια κονδύλια τα οποία χρωστάμε. Θέλω να μείνουμε λίγο προσιλωμένοι στη δημοκρατική συμπαράταξη. Έχετε δίκιο 100% όπως το προσεγγίζετε, κύριε Κατηχωρήτη, αλλά να μείνουμε λίγο στις εξελίξεις στη δημοκρατική συμπαράταξη. Προτιμώ αυτή τη στιγμή να μιλάμε, ειλικρινά, χωρίς να θέλω να παρέλθω, να μιλάμε ακριβώς για το πώς θα συνεργαστούμε. Υπάρχουν κινήσεις πολιτικών που εγώ τους θεωρώ από το αποτέλεσμα και από τον τρόπο με τον οποίο επολιτεύσαν. Κινήσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές. Για παράδειγμα, εγώ δεν το κρύβω να σας το πω ας πούμε. Όταν είναι περιφερειάρχης εκεί, βλέπεις ότι έχει ανοίγει μια πολύ μεγάλη ομπρέλα. Συμφωνώ προς αυτή την πολιτική. Καταλαβαίνω τι λέτε, καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν με αφορούν. Εκείνο που με ενδιαφέρει, σας το ξαναλέω, η χώρα βρίσκεται σε πάρα πολύ άσχημη καμπή. Πάρα πολύ άσχημη καμπή. Μάλιστα. Ωραία. Τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε. Οι πολλές υποψηφιότητες είναι καλό ή κακό? Εντάξει τώρα, αυτές οι υποψηφιότητες βγαίνουν εκεί πέρα όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης, σιγά θα μαραθούν. Ο καθένας βάζει μια υποψηφιότητα, να έχει βάλει την ποδάρα που λέμε εμείς Φιλαμία μέσα στο σύστημα. Αυτό δεν είναι. Να πάρει και μερικές χιλιάδες σταυρούς και να λέει ότι να, εγώ πίσω μου έχω ένα στρατό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε κατηγορητή. Δεν τα ξέρετε αυτά τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε νίκη και γεράσαμε. Ναι, ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε εμείς σε ένα μικρό διαφημιστικό.